Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πριν περάσουμε στη ροή των ειδήσεων, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επίδειξη ισχύως από την Τουρκία. Σε εξέλιξη μεγαλύτερη άσκηση γαλάζια πατρίδα. Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την χθεσινή άτυπη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Πώς είδαν στα κατεχόμενα τη συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή. Αύριο το αποτέλεσμα της γεώτρησης Exxon Mobil. Στάσεις εργασίας από καθηγητές σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Μαθητής ξυλοκόπησε καθηγητές και μαθητή. Μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο Αθαλάσσας. Ξεκίνησε σήμερα η μεγαλύτερη άσκηση στην ιστορία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού με την ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα». Τα πολεμικά πλοία οργώνουν την θάλασσα του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, επιδεικνύοντας δύναμη, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Στην άσκηση συμμετέχουν συνολικά 103 τουρκικά πολεμικά πλοία. Επίδειξη ισχύως από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Η μεγαλύτερη άσκηση του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας με την ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα» ξεκίνησε από τις 5 σήμερα τα ξημερώματα. Τα πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού πλέουν επιδεικτικά σε τρεις θάλασσες, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα. Για την διεξαγωγή της γαλάζιας πατρίδας σε θάλασσα, αέρα και ξηρά, η Τουρκία έχει δεσμεύσει παράνομα με ναύτεξ περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου, περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου, καθώς και μέρη της Κυπριακής ΑΟΣ. Στόχος της άσκησης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι να σταλεί σαφές μήνυμα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, αλλά και σε όποιον αμφισβητεί τα συμφέροντα της Άγκυρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα να στείλει μήνυμα στο εσωτερικό ότι η Άγκυρα διατηρεί την αποτρεπτική της δύναμη. Η άσκηση έχει χαρακτηριστεί ως πρόβα πολέμου του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, αλλά και η μεγαλύτερη ναυτική άσκηση στην ιστορία της Τουρκίας. Στην δεκαήμερη άσκηση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου και θα διεξαχθεί με πραγματικά πυρά, θα συμμετέχουν κάθε είδους πολεμικά πλοία που θα αποπλέψουν από τις βάσεις του Γκιολτσούκ στην θάλασσα του Μαρμαρά και του Αξάζ απέναντι από τη Ρόδο. Συγκεκριμένα στην άσκηση θα συμμετέχουν συνολικά 103 πλοία, εκ των οποίων 13 φρεγάτες, 9 κορβέτες, 16 καταδρομικά, 7 υποβρύχια, 7 ναρκαλιευτές, 17 πλοία υποστήριξης, 14 σκάφη της ακτοφυλακής, 22 πλοία εξόδου και ένα πλοίο εκπαίδευσης. Θα λάβουν μέρος επίσης μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, ελικόπτερα, δυνάμεις πεζών ναυτών και βατραχανθρώπων, καθώς και τμήμα της ακτοφυλακής. Επιλεκτές δυνάμεις μαζί με πεζοναύτες θα πραγματοποιήσουν απόβαση με σενάριο να εχμαλωτήσουν τους εχθρούς. Για την πρώτη μέρα της άσκησης στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν ανοιχθεί σήμερα στη θάλασσα από την βάση Αξάς πάνω από τη Ρόδο 5 φρεγάτες για να αντιμετωπίσουν ασύμμετρες απειλές από ένα σκάφος στο οποίο επιβαίνουν τρομοκράτες και από ένα αεροσκάφος. Την άσκηση παρακολούθησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ μέσα από φρεγάτα. Αναφορικά με την εν λόγω άσκηση, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία με τον ισχυρό στόλο της υπερασπίζεται τα δικαιώματά της και προστατεύει τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, την Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στον Κυρεσούν. Παραμένουμε στο θέμα της μεγάλης άσκησης γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η λόγω άσκηση χαρακτηρίζεται ως μια άσκηση που στέλνει μηνύματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, κύριε Προδρόμου. Τι στάση κρατάει η Κυπριακή Δημοκρατία και πόσο προσεκτική και ψύχρεμη πρέπει να είμαστε? Δεν πιστεύω ότι στέλνει κανένα άλλο μήνυμα παρά προς το εσωτερικό της Τουρκίας όπου γίνονται εκλογές. Μάλιστα. Οπότε εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου, λέτε? Βεβαίως ανησυχούμε. Όλη η περιοχή ανησυχεί. Σήμερα είχαμε και κάποιες εξελίξεις, αν ακούσατε, από την Αίγυπτο. Όλη η περιοχή ανησυχεί με την προσέγγιση της Άγκυρας, η οποία νομίζει ότι μπορεί να στρατικοποιήσει τα θέματα. Η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι γνωστή. Τα κυριαρχικά δικαιώματα στις θάλασσές μας, όπως θα ορίζει το διεθνές δίκαιο, ασκούνται. Προχωράει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν πρόκειται να παρασυρθούμε σε αυτή τη λογική της έντασης. Είμαστε σε κάποια είδους συνεννόηση όμως με Ελλάδα, ίσως και Ισραήλ, με όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά? Ποια ενδεχόμενα εννοείται?
Η Τουρκία πραγματοποιεί πολεμική ασκήσεις με πολεμικά πλοία, κύριε Πρόδρομου. Υπάρχει σαφώς φόβος στους πολίτες. Ακριβώς ο σκοπός είναι αυτός. Αυτή η προπαγάνδα που γίνεται και με βίντεο ακόμα προκατασκευασμένα έχει σκοπό να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία κινείται με βάση την ειρηνική συνεργασία με την Ελλάδα, με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόδρομο, αναφορικά με την χθεσινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Μουσταφά Ακιντζή, υπήρξαν κάποιες συμφωνίες στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ υπάρχει έτσι κάποιο είδους κριτική, θα λέγαμε, του τύπου μετατόπισης της ουσίας του κυπριακού προβλήματος. Πού μετατοπίστηκε, δηλαδή? Υπάρχουν αναφορές ότι επικεντρωνόμαστε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αντί στο να επαναρχίσει ο διάλογος. Πώς έχουμε επικεντρωθεί? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες έκανε μία δήλωση και είπε ότι στη συνάντηση συζήτησε με τον τουρκοκύπριο ηγέτη την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το πλαίσιο Γκουτέρες. Υπάρχουν βέβαια δυστυχώς διαφορετικές απόψεις από την τουρκική πλευρά. Όμως δεν βλέπω τη μετατόπιση και βεβαίως συζήτησαν για το πώς μπορεί να επανασχίσουν διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα προωθήθηκαν και κάποια μέτρα τα οποία μάλιστα χρονολογούνται. Από το 2015 μπορούσε να γίνει αυτή η συμφωνία για την κινητή τηλεφωνία. Δυστυχώς καθυστέρησε, ενώ η διασύνδεση του ηλεκτρισμού ισχύει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Mm-hmm. Δεν πρόκειται για κάποια μετατόπιση η οποία έγινε αυτές τις μέρες και αυτές οι αντιδράσεις νομίζω ότι είναι δικαιολόγητες. Mm-hmm. Τουναντίον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εστιασμένος στην προσπάθεια της κυρίας Νούτ και περιμένουμε, είναι το ζητούμενο, αν θέλετε, να ανταποκριθεί η Τουρκία, η οποία θα πρέπει να αλλάξει εκείνη τη συμπεριφορά, η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την διαπραγμάτευση στο κράμα Τανάκ. Mm-hmm. Ενώ αναμένεται να ενημερωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, κύριε Πρόδρομο, σωστά, αναφορικά με την συνάντηση. Ναι, θα γίνει την Παρασκευή το πρωί, συνεδρίαση σε 9 η ώρα. Οπότε, ό,τι συζήθηκε με τον κύριο Ακιντζή, καθώς και για περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας και αποκέντρωση εξουσιών, φανταζόμαστε θα είναι και αυτά στο τραπέζι της ενημέρωσης. Μα το Εθνικό Συμβούλιο είχε ενημερωθεί πρωτού γίνει λόγος με τον κύριο Ακιντζή. Βεβαίως, ο πρόεδρος θα ενημερώσει για το ποια ήταν η συζήτηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα που μου λέτε, οι πρώτοι οι οποίοι ενημερώθηκαν ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί στο Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί έγινε η πρώτη συζήτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα είχε καλέσει τις πολιτικές δυνάμεις να πούν απόψεις, να κάνουν εισηγήσεις ενδεχομένως για αυτή την ιδέα του, με την οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειτουργικότητας που προκύπτει κυρίως επειδή επιμένει η τουρκική πλευρά στο ζήτημα αυτό της θετικής ψήφου. Mm-hmm. Κύριε Προδρόμου, Μουσταφά Ακιντζή ανέφερε χθες ότι δεν αναμένει καμιά κινητικότητα στο Κυπριακό πριν από τον Ιούνιο, δεδομένου και των εκλογών στην Τουρκία. Η δική μας πλευρά υιοθετεί αυτή την άποψη? Όχι, η δική μας πλευρά διαφωνεί. Δεν βλέπουμε κανέναν πραγματικό λόγο για καθυστέρηση. Ήδη έχουμε καθυστερήσει αρκετά από τις αρχές του φθινοπόρου, όταν ο κύριος Γκουτέρες εκδήλωσε την πρωτοβουλία, διορίζοντας μάλιστα την ειδική σύμβουλό του. Και από τότε ακούμε την Τουρκία, δυστυχώς, η οποία παραπέμπει το θέμα στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν νομίζω ότι ευσταθούν οι λόγοι, ούτε το Brexit, ούτε οι ευρωεκλογές επηρεάζουν ή παραπολύουν μια διαπραγμάτευση για τον Κυπριακό στην πραγματικότητα. Δυστυχώς η Τουρκία έχει προκαλέσει αυτή την καθυστέρηση. Ελπίζουμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα συγκατανεύσει και η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή πλευρά για να προχωρήσουμε εκ νέου στην διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Η Κυπριακή Κυβέρνηση τώρα και η ExxonMobil ανακοινώνουν αύριο από κοινού τα αποτελέσματα των 2 ερευνητικών γεωτρήσεων που διενήργησε η κοινοπραξία ExxonMobil Qatar Petroleum στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ακούμε, Μάρια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι για τα ευρήματα στο τεμάχιο 10 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε ραπτή δήλωση το κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Προδρόμου, που τον είχαμε πριν λίγο στον αέρα. Να αναφέρω ότι μετά από την ενημέρωση που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ώρα 12 το μεσημέρι, ώρα 1 αναμένεται ενημέρωση και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου στο Υπουργείο Ενέργειας και η Κυπριακή Κυβέρνηση και η ExxonMobil ανακοινώνουν
αύριο στις 2 σε κοινή διάσκεψη τύπου στο Υπουργείο Εμπορίου όλες τις αναφορές γύρω από τους δύο διαφορετικές γιοντρήσεις, η πρώτη η Δελφίνη και ο δεύτερος που εκεί χρειάζεται και περισσότερη προσοχή είναι ο Γλάρκος. Πλέον αναμένουμε να μάθουμε και να το ενδιαφέρον, όπως έχω προγραφεί, επικεντρώνεται στη γεώτρηση στο στόχο Γλάρκος, γιατί εκεί ήδη υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τελευταίες 10-12 μέρες τώρα γύρω από το συγκεκριμένο οικόπεδο, ότι πλέον θα έχουμε ανακαλύψει ή ενδεχομένως θα έχουμε ανακαλύψει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα και βεβαίως θα είναι το δεύτερο επιβεβαιωμένο μετά από το οικόπεδο 12 της Αφροδίτης που βρίσκεται στο τελικό στάδιο τώρα. Και με αυτήν την ενέργεια πλέον ανοίγει ο δρόμος για τρεις ουσιαστικές αναφορές. Το πρώτο κλειδώνει η παρουσία της μεγαλύτερης εταιρείας υδροναφράκων στον κόσμο στην Κύπρο. Ενισχύονται οι υδροναφρακικοί πόροι της Κυπριακής ΑΟΣ και το τρίτο δημιουργείται νέα δυναμική και στο ερευνητικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο ενδεχομένως θα έχουμε και ανακοινώσεις αύριο, γιατί στην Κύπρο θα βρίσκεται και ο εκτελεστικός και ο αντιπρόεδρος του ExxonMobil, ο κύριος Κρίσταν Ασπράι, θα βρίσκεται αύριο που θα έχει συνάντηση του Προεδρικού και αυτός θα κάνει την ανακοίνωση με τον κύριο Λακκοτρύπη αύριο, γιατί ενδεχομένως θα έχουμε και ανακοινώσεις για περισσότερες γεωτρήσεις. Βεβαίως, ώρα 2 θα τα ξέρουμε και οι φίλοι τρεφεατές θα ενημερωθούν αμέσως από το σταθμό. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Σε συμβιβασμό στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αναφέρονται τα σημερινά πρωτοσέλιδα των τουρκοκυπριακών εφημερίδων αναφορικά με την χθεσινή τη συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακιντζή. Την ίδια ώρα ακούτε το Ζερσάι σχολιάζοντας την συνάντηση, αναφέρεται στην ανάγκη συνεργασίας και σε άλλα θέματα όπως είναι η ενέργεια. Η χθεσινή άτυπη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου για τη Μουσταφά Ακιντζή πρωταγωνιστεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκοκυπριακού τύπου. Η Γενή Τζουζέν στο πρωτοσέλιδό της τιτλοφορεί την είδηση της συνάντησης με τον τίτλο «Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, υπάρχει συνάντηση». Παραθέτει επίσης 5 σημεία της χθεσινής συνάντησης. Έγινε μια άτυπη συνάντηση για την διανομή των εξουσιών στη λύση Ομοσπονδίας. Λήφθηκε πολιτική απόφαση για την γενική διασύνδεση της κινητής τηλεφωνίας. Τα ηλεκτρικά δίκτυα συνδέονται πλέον μόνιμα και δεν υπάρχουν πλέον προσωρινές συμφωνίες. Κοινοποίηση και παραδόση των πλούτων της πολιτιστικής κληρονομιάς, καλλιτεχνικά έργα και έγγραφα. Οι δύο πλευρές θα εργαστούν μαζί για την αποναρκοθέτηση σε νέα ναρκοπαίδεια. Η εφημερίδα παραθέτει τέλος δηλώσεις από τους δύο ηγέτες. Ο Αναστασιάδης έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση, παρέθεσε τις απόψεις του. Είπαμε και εμείς τις δικές μας απόψεις. Ο Αναστασιάδης λέει ότι θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες. Σε ένα φιλικό κλίμα, οι δύο Κύπροι ηγέτες συναντηθήκαμε για να δούμε πώς προχωρούμε. Για την επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου δεν υπάρχουν τώρα οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η εφημερίδα Χαλκν Σεσί φέρει τον τίτλο «Συμβιβασμός στο ηλεκτρικό και την τηλεφωνία» στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Γράφει χαρακτηριστικά ότι οι ηγέτες αποφάσισαν να κάνουν βήματα έτσι ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, όπως η διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας και της κινητής τηλεφωνίας, η εκαθαρίση των αρκοπεδίων καθώς και παράδοση καλλιτεχνικών έργων. Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι ενώ δεν προέκυψε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στο θέμα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, έγιναν βήματα που αυξάνουν τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης και στο σχόλιο του Κούντε το Ζερσάι για την αναγκαιότητα συνεργασίας και σε άλλα θέματα, όπως είναι η ενέργεια. Θες ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών Κούντε το Ζερσάι, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε την χθεσινή συνάντηση γράφοντας χαρακτηριστικά από το ηλεκτρικό μέχρι να φτάσουμε στην τηλεφωνία και την αποναρκοθέτηση. Όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη σημερινή συνάντηση μέσα από το δρόμο της συνεργασίας θα συμβάλλουν στη δημιουργία του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Συνεχίζοντας την ανάρτησή του, γράφει ότι η συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει και άλλα θέματα σύντομα, όπως το θέμα των υδρογόνων ανθράκων και της παράδοσης εγκληματιών. Η εφημερίδα Αφρίκα του Channel Event γράφει σήμερα: συμβιβάστηκαν στο να προχωρήσουν σε θέματα που αυξάνουν την εμπιστοσύνη. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις θα συνδέονται πλέον μόνιμα. Το σύστημα θα μεγαλώσει και θα ομολοποιηθεί και δεν θα διακόπτεται ξαφνικά η σύνδεση της τηλεφωνίας. Η Αφρίκα αναφέρεται επίσης στο θέμα της αποναρκοθέτησης και της παράδοσης καλλιτεχνικών έργων στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στους τουρκοκυπρίους οπτικοακουστικού υλικού πριν από το 1963.
Για τον απόέχο τη χθεσινή άτυπη συνάντηση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή, τι τουρκικέ απειλέ και προκλήσει με την γαλάζια πατρίδα και το πώ όλα αυτά συνδέονται με τι τοπικέ εκλογέ στην Τουρκία, είναι απόψε μαζί μα ο πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Νικηταρά. Κύριε Νικηταρά, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης άσκησης πραγματοποιεί η Τουρκία με 103 πολεμικά πλοία σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, μέρος της Κυπριακής ως Μαύρη Θάλασσα. Τι μηνύματα θέλει να περάσει η Τουρκία, πώς πρέπει να τα εκλαμβάνουμε εμείς και αν τελικά υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτή την άσκηση και όχι απλά ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του Ερντογάν. Κοιτάξτε, αναμφίβολα πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση στην ιστορία, σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, με όλο της τον εξοπλισμό να βγαίνει προς τα έξω, θέλοντας να δείξει την δύναμη είτε στο εσωτερικό, που εγώ δίκο διαφωνώ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται είναι λόγω των τοπικών εκλογών στην Τουρκία, αλλά είναι ίσως κάτι άλλο θα πρέπει να μας προβληματίσει και το πρώτο έχει να κάνει ότι η Τουρκία δεν είναι διαθετημένη να παίξει το παιχνίδι της ήσυχης γειτόνου όσον αφορά τις εταιρείες που εξορίζουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, και στη συνέχεια θα δούμε ότι θα προβληματιστούν και οι εταιρείες όλες αυτές που είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, γιατί θα πιέσουν τις καταστάσεις έτσι ώστε να βρεθεί σύντομα η λύση του Κυπριακού. Από εκεί και πέρα, στη μεγάλη εικόνα, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, όλη αυτή η άσκηση εμπίπτει στο δόγμα του 2,5 πολέμου που αφορά την Τουρκία, και αυτό έγινε πιο έντονο μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016, όπου η αλλαγή πλεύσης της Τουρκίας ήταν στο γεγονός ότι πρέπει να εξοπλιστούμε και κυρίως να έχουμε τη δική μας εσωτερική αμυντική βιομηχανία, έτσι ώστε η Τουρκία να είναι έτοιμη να αντέξει 2,5 πολέμους, θέλοντας να εξηγήσει ότι ο ένας πόλεμος στην πλευρά θα είναι στην Ελλάδα, ο άλλος πόλεμος θα είναι με τη Συρία και ο μισός πόλεμος αναφέρεται στο εσωτερικό της Τουρκίας με τους Κούρδους, όπου σε περίπτωση σύραξης των δύο χωρών θα υποστηρίξουν τη Συρία και την Ελλάδα. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι αναλυτές, οι στρατιωτικοί αναλυτές στην Τουρκία, είναι να αντέξει η Τουρκία έναν τέτοιο πόλεμο. Και γι' αυτό έχει αυξήσει τεράστια τις δαπάνες της προς την εσωτερική αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτό είναι και ένας γρίφος, γιατί αν δεν καταφέρει να εξάξει κιόλας εξοπλισμό να πουλήσει σε άλλες χώρες, κινδυνεύει να γίνει η μεγάλη καταστροφή στην αμυντική της βιομηχανία. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν κρύβεται και δεν μας βρίσκει, δεν κάνει διπλωματία, αλλά είναι ξεκάθαρη στις προθέσεις. Προχθές ο αντιναύαρχος, ο κύριος Γκιουντενής, είχε πει ότι εμείς βγάζουμε τα 102 πλοία και φρεγάτες μας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τους Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα, αλλά και τις χώρες που εδράζονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν το είπε έτσι, αλλά στη γαλάζια πατρίδα, να τους αποτρέψουμε να μας κλέψουν τις 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που μας ανήκουν, εννοώντας την Κύπρο και το Αιγαίο, την ΑΟΣ της Κύπρου και το Αιγαίο, όπου θεωρητικά είναι ξεκάθαρη πλέον η σκοπή τους ότι δεν θα μείνουμε αμέτωχοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά έρχονται σε ένα πλέγμα που μπορεί να είναι και οι εσωτερικές εκλογές, όπου ο Ερντογάν δεν κινδυνεύει να χάσει τις τοπικές εκλογές. Μάλιστα, μετά ιδιαίτερα στις τοπικές εκλογές, κύριε Νικηταρά. Τώρα, όσον αφορά ιδιαίτερα στην άσκηση, αυτό το ότι γίνεται μια προπαγάνδα από την Τουρκία για να καθησυχαστεί ο κόσμος και οι ανησυχίες που προκύπτουν, που σαφώς προκύπτουν ανησυχίες από αυτή την κατάσταση, είναι όμως μια προπαγάνδα, καθότι βλέπουμε τα πλοία, είναι ήδη στην θάλασσα. Τα βίντεο που παρουσιάζει το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σαφώς δεν είναι ψεύτικα, είναι από την σημερινή άσκηση. Οπότε υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν οι φόβοι, ιδιαίτερα στην πλευρά της Κύπρου, και διερωτόμαστε πόσο οι συμμαχίες που έχουν, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ, μπορούν να προστατέψουν ενδεχομένως την Κύπρο από τέτοιου είδους προκλήσεις και απειλές από την Άγκυρα. Κοιτάξτε, το σίγουρο που έχουμε ως το αποτέλεσμα συνεργασίας σε επίπεδο αμυντικό είναι με την Ελλάδα και με τη Γαλλία. Αυτό αφορά την αμυντική συμφωνία και συνεργασία
Και αυτό εφόσον πληγούν τα συμφέροντα βεβαίως της Γαλλίας. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια χώρα η οποία θα εμπλακεί σε επίπεδο σύραξης να φέρει την Κύπρο να υποστηρίξει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, όμως, ως Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε το απόλυτο όπλο συμμαχικό μαζί μας, που είναι το διεθνές δίκαιο. Έχουμε όλο το δίκαιο μαζί μας και έχουμε συμφέροντα τα οποία παραλληλίζονται όχι μόνο με τις χώρες που γειτνιάζουν, αλλά και με τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι αυτά τα υδρογονάνθρακες, τα ενεργειακά που για αυτά είναι ο μεγάλος καυγάς σήμερα, είναι αυτά που ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα είναι ο μελλοντικός τροφοδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση ο ενεργειακός κόμβος της περιοχής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουν λόγο να μας στηρίξουν. Η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και η Τουρκία το γνωρίζει ότι σε πιθανή είτε θερμό επεισόδιο είτε γενική σύραξη με Ελλάδα και Κύπρο σε επίπεδο τακτικού στρατού θα έχει και αυτή σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν πολεμάει αντάρτες ή αντάρτικο πόλεμο, αλλά πολεμάει τακτικό στρατό, όπου θα έχει και αυτή τα αντίστοιχα καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν νομίζω να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία είναι να στρατικοποιήσει, όπως είπε ο κύριος Προδρόμου, την περιοχή, έτσι ώστε να αναγκαστούν όλοι να μπουν σε ένα τραπέζι συνομιλιών προεξάρχοντας τον ενεργειακό διαμοιρασμό και να περάσουν τα φυσικά αέρια από την Τουρκία μέσω του pipeline που θέλει εδώ και διακαώς να γίνει. Είναι σημαντικό όμως το γεγονός τα αποτελέσματα αύριο. Γιατί τα αποτελέσματα αύριο θα, εκτός από την ποσότητα που θα μας δείξουν ότι υπάρχει, υπάρχει και ένα άλλο πιο σημαντικό στοιχείο και είναι κατά πόσο η ποσότητα αυτή είναι ικανή να δημιουργήσει στην Κύπρο την υποδομή για τερματικό στην Κύπρο, το οποίο είναι κοστοβόρο και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε τις αναγκαίες ποσότητες. Αν τα καταφέρουμε πιθανόν αύριο με τα αποτελέσματα να έχουμε αυτή την εξέλιξη, τότε η Κύπρος δημιουργεί ένα κόμβο στην περιοχή, η οποία θα μπορούν να την υποστηρίξουν πάρα πολλές χώρες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί υπάρχει σταθερότητα. Μάλιστα, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία επένδυσε πολλά δολάρια στην λόγω άσκηση. Η οικονομία όμως της Τουρκίας είναι ήδη κάπως πληγμένη, οπότε αυτό δεν επιφέρει ακόμα ένα νέο πλήγμα οικονομικό για την Τουρκία. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει τεράστιο πρόβλημα πληθωρισμού. Έχει τεράστιο πρόβλημα στην εσωτερική οικονομία, την κατανάλωση. Άρχισε να εμφανίζεται η αδυναμία στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Όμως έχει το τελευταίο εξάμηνο, 4 μήνες ουσιαστικά, η τουρκική λίρα έχει ανακάψει 30% από τότε που ήταν στο Ναδύρ. Έχει όμως σταθεροποιηθεί πολύ χαμηλά. Η Τουρκία δεν θα αντέξει για ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνει αυτές τις πατάλες για να μπορεί να κρατάει την οικονομία της ψηλά, γιατί η οικονομία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη δανειακή έχει μεγάλο δανειακό εκτόπισμα και προς το εξωτερικό και προς το εσωτερικό και σιγά σιγά θα αρχίσει να βρίσκει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων που λέμε και στην Κύπρο και στην Ευρώπη, το οποίο θα της επιφέρει μεγάλη ζημιά στο ΑΕΠ. Μάλιστα. Τώρα, οι τοπικές εκλογές στην Τουρκία τον Μάρτιο, τι σχέση έχουν με την γαλάζια πατρίδα, ναι, και πώς μας επηρεάζουν εμάς και στο Κυπριακό και στις σχέσεις που έχει με την Ελλάδα γενικότερα. Κοιτάξτε, οι τοπικές εκλογές στην Τουρκία δεν επηρεάζουν ούτε την Κύπρο ούτε την Ελλάδα. Υπάρχει μια σχετική έξαρση όσον αφορά τη ρητορική μεταξύ του κυρίου Ερτοάν και του πρόεδρου του ΤΣΕΧΕΠΕ, του Κιλιντζάρογλου, αλλά είναι σε αρκετά υποτονικό επίπεδο, διότι εκεί έχει να κάνει κυρίως με την βάση στην κοινωνία και τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν περισσότερο έρισμα στις περιοχές τους.
δεν έχει τόσο πολιτική υφή, όμως δεν μπορούν οι στόχοι να είναι ψηλοί. Δηλαδή ο Ερντογάν θέλει διακαώς να κερδίσει την Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει άνω των 15 εκατομμυρίων ψηφοφόρων και είναι το 1/6 περίπου του εκλογικού σώματος της Τουρκίας, και βάζει και το μεγάλο του στοίχημα να κερδίσει τα παραδοσιακά προπύργια των κεμαλιστών, του ΚΧΠ, που είναι η Σμύρνη, τα Άδανα, οι οποία έχουν και, είναι και τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα σε εκείνες τις περιοχές, για να καταφέρει να αλλάξει το κατεστημένο στην Τουρκία. Όμως δεν έχει να κάνει κατευθείαν με τα ελληνοτουρκικά. Έχουν να κάνουν κυρίως με τα εσωτερικά. Σε περίπτωση που το ΑΚΕΠ, το κόμμα του Ερντογάν, χάσει τις λόγω εκλογές. Πιθανό, αδύνατο. Εγώ το βλέπω αδύνατο, αλλά εντάξει. Okay. Αν όμως έρθει τον ΚΧΠ και καταλάβει τις θέσεις που πρέπει να καταλάβει και το κόμμα του Ερντογάν. Αν του πάρει, ας πούμε, την Κωνσταντινούπολη, θα είναι μεγάλο πλήγμα. Θα είναι μεγάλο πλήγμα, ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θα αρχίσει η κάθοδος του Ερντογάν ότι δεν είναι ο παντοδύναμος, είναι αυτός ο οποίος είναι τρωτός τέλος πάντων, και ξεκινάμε να τον αποδυναμώσουμε. Εκεί είναι το όλο στόχευμα της αντιπολίτευσης πλέον. Μάλιστα. Διότι ο Ερντογάν έχει ελέγξει τα πάντα πλέον. Οπότε θα αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τις λόγω εκλογές και το τελικό αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται, το ΑΚΕΠ παραμένει. Βέβαια. Ναι, διατηρεί τις θέσεις που έχει. Ερχόμενοι τώρα στα δικά μας και συνάντηση του κύριου Αναστασιάδη με τον Ακιντζή στα κατοικίστη μεταξύ του συνάντηση, ναι, που ήταν άτυπη. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν κάποιες σημαντικές, θα λέγαμε, συμφωνίες, αν και αυτά είχαν συμφωνηθεί από το 2015. Ωστόσο, κάποιοι το θεωρούν σε ένα σημαντικό βήμα, ώστε να ανοίξει η πόρτα του διαλόγου εκ νέου. Ακριβώς εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι αν θεωρήσουμε ότι τα ΜΟΕ είναι κάτι σημαντικό, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικό. Τα ΜΟΕ, όπως είχε πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, υφίσταται εδώ για μια διετία, μπορεί νομίζω και περισσότερο. Τώρα για την ανταλλαγή πινακίδων καλλιτεχνών και την απρόσκοπτη συνεργασία όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, πιστεύω ότι απλά έχουν συμφωνηθεί σήμερα αυτά χθες, έτσι ώστε να μείνει πραγματικά ζωντανή διαδικασία του διαλόγου. Διότι εάν έβγαιναν εκτός του σπιτιού της Πέχαρ και έλεγαν «Ξέρετε, δεν συμφωνήσαμε σε τίποτα», τότε η απογοήτευση θα ήταν πλήρης. Έπρεπε να βγει κάτι προς τα έξω θετικό. Οπότε αναγκαστικά και επικαλύπτουμε και την και επικαλύπτουμε και την όλη διαδικασία, διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε εκεί να επεξηγήσει κάτι που δεν έκανε στη δική μας πλευρά, στους αρχηγούς των κομμάτων, το τι εστί αποκεντρωμένη ομοσπονδία και πώς θα λειτουργήσει. Ο κύριος Προδρόμου είπε όμως ότι ο πρόεδρος ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς πριν από τον Μουσταφά Ακίντζη. Τους ενημέρωσε τι θα πει με τον κύριο Ακίντζη, αλλά δεν τους επέξει. Δεν έχω εικόνα να γνωρίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων τι είναι ακριβώς η αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Και το δεύτερο, ο κύριος Ακίντζη, σωστά είπε ο κύριος Προδρόμου, επέμενε στη θετική ψήφο και στην πολιτική ισότητα. Άρα το χάος. Ξεκάθαρα το χάος. Τώρα, θα μου πείτε, είναι ο Ακίντζη που θα λύσει το Κυπριακό? Φυσικά και όχι. Άρα πρέπει να δούμε τι θα αποκομίσει η κυρία Λούτ από τη συνάντηση στην Τουρκία, τι αποκόμισε με τον κύριο Κατρούγκαλο στην Αθήνα, και από εκεί και πέρα να συμφωνηθεί μια ημερομηνία, έτσι ώστε με τη σύζευξη των όρων αναφοράς να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την ασφάλεια, τις εγγυήσεις, το στρατό, και εκεί θα είναι και το μεγάλο παιχνίδι. Όμως τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όσο και ο Ακιντζή, είπαν ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν βλέπουν να γίνεται το οτιδήποτε, όποια κινητικότητα στο Κυπριακό, να τελειώσουν οι ευρωεκλογές, οι ενδεχόμενες εκλογές στην Ελλάδα, οι τοπικές εκλογές στην Τουρκία. Και εγώ το πιστεύω, οπουδήποτε γίνεται. Δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον, να υπήρχε έντονη διαδικασία διεργασίας στο Κυπριακό όταν υπήρχαν 2-3 μήνες πριν εκλογές. Και όπως βλέπουμε, τουλάχιστον νομικά, οι εκλογές στην Ελλάδα, οι εθνικές, είναι το Σεπτέμβριο και θα τις πάρει Οκτώβριο ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Αν γίνει αυτό, εγώ πιστεύω ότι η όλη διαδικασία
Θα πάει μετά τον Οκτώβριο. Παρατείνεται όμως η διαδικασία, παρατείνεται κάθε φορά. Κοιτάξτε, αν είχαμε εμείς να λύσουμε τον Κυπριακό για με ειρηνικό τρόπο όπως ξέρουμε να κάνουμε, θα το λύναμε χθες. Δυστυχώς το κλειδί βρίσκεται στην Άγκυρα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ο Ζερσές τα κατεχόμενα επιμένει στο θέμα της ενέργειας και άδραξε μάλιστα την ευκαιρία και λέει εφόσον συμφωνήθηκαν αυτά που συμφωνήθηκαν. Το είδα το tweet του. Ήταν εύστοχο όσον αφορά τον τρόπο που ήθελε να το περάσει το μήνυμα. Διότι από το κάρβουνο πέρασε στους υδρογονάνθρακες, έξυπνο. Και αυτή πρέπει να είναι και ανησυχία μας, διότι στους όρους αναφοράς πιστεύω ότι η Τουρκία θα βάλει μέσα το θέμα των ενεργειακών και είναι αυτό που πρέπει να προσέξει και η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, διότι εάν μπει στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα των υδρογονανθράκων και των ενεργειακών, κινδυνεύουμε να πάμε και σε ενδιάμεση συμφωνία που θα είναι καταστροφικό για την πλευρά μας. Γιατί βλέπουμε ότι επιμένουν και η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Τουρκία στο θέμα της ενέργειας. Οπότε αναμένουμε θα πιέσουν και στους όρους αναφοράς επί του θέματος. Προφανώς. Όταν το λένε και έξω, προφανώς θα το βάλουν και μέσα. Δυστυχώς, δεν βλέπω πώς θα βρεθεί κοινή συνισταμένη σε αυτό το κομμάτι. Εκτός κι αν υπάρχει σοβαρή πίεση από τον εξωγενή παράγοντα να προχωρήσουμε σε μια λύση που να είναι να τα βάλουμε όλα μέσα και ό,τι βγει, που πάλι θα είναι κακή προοπτική για μας. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε, κύριε Νικηταρά, με το θέμα των στροβιλιών, της δένειας και των προκλήσεων που προβαίνει η Τουρκία. Πώς αξιολογείτε την δική μας την στάση και πώς το Ηνωμένο Έθνο στο θέμα? Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Έθνη, όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, μιλάμε για μια ποντιοπιλατική στάση. Έτσι. Μιλάμε για μια στάση η οποία πάντα με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί τα Ηνωμένα Έθνη. Ελάτε να τα βρούμε ειρηνικά, θα κάνουμε διεργασίες. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Συνεπικουρούνται και από τους Άγγλους και πάντα ο χαμένος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία σήμερα που μιλάμε θεωρώ ότι η στάση της απέναντι σε αυτό το θέμα ήταν εντελώς χαλαρή. Δεν έπρεπε μόνο να γίνει μια διαμαρτυρία είτε τύπου ρηματικής διακοίνωσης στην UNFICIP και να μείνει μέχρι εκεί, αλλά αυτό το θέμα έπρεπε να πάει σε επίπεδο Συμβουλίου των Αρχηγών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μιλάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τον de facto κατάσταση, έχει προχωρήσει να πάρει εδάφη, έστω και ένα μέτρο αλλάζει τα όλα δεδομένα, και αλλάζει και τα δεδομένα του καθεστώτος της πράσινης γραμμής όσον αφορά τη δένεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούσε με τεφαλτήριο αυτό που έγινε να χρησιμοποιήσει το καθεστώς της πράσινης γραμμής για διαμπορεύματα που περνούν στις ελεύθερες περιοχές και να ανταποδώσει ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους ότι αυτά δεν περνάνε σε εμάς με αυτόν τον τρόπο. Και να τους δυσκολεύουμε μαζί με το οικονομικό κόστος που μπορούμε να τους δημιουργήσουμε στο επίπεδο της πράσινης γραμμής. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει αυτό κάλλιστα. Ανταυτού έγινε μια διαμαρτυρία στην UNFICIP. Εγώ διαφωνώ προσωπικά με την στάση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι εκτός από την Κυπριακή ως στην θάλασσα, προκαλεί και στην Ξηρά η Τουρκία. Γκριζάρει και εδώ, οπότε υπάρχουν ανησυχίες από τον κόσμο. Έχεις και το εξής που να λέει ο Ακκιντζή, μα ξέρετε, σε αυτό το θέμα είναι η Τουρκία. Όσον αφορά όμως τα θέματα που θέλει να κερδίσει, δεν είναι η Τουρκία, είμαι εγώ. Ας αποφασίσουν τελικά ποιος πρέπει να λογοδοτήσει και με ποιο τρόπο και αν ο Ακκιντζή ήθελε να καθίσει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων χθες, της άτυπης, υπό αυτό το καθεστώς. Δηλαδή είναι η λογική που τα θέλω όλα και αν δεν μου τα δώσετε αυτά θα πάρω και άλλα και άλλα και άλλα και ό,τι μου δίνετε θα θέλω και άλλα. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουν και οι δικοί μας πολιτικοί ότι πλέον είμαστε κράτος, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε ένας ισχυρός παίχτης στην περιοχή. Έχουμε φιλοξενήσει τον τελευταίο καιρό τους Med7. Ήμασταν πρωταγωνιστής προχθές στην Αίγυπτο, στο Sharm el Sheikh, στην σύνοδο του Αραβικού κόσμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε από τους πρωτεργάτες. Είμαστε ένα κράτος που υπολογίζεται από παντού. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στο τρυπάκι
της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας και να ενδίδουμε σε ό,τι μας λένε και να παίζουμε τα καλά παιδιά στην Τουρκία. Πρέπει επιτέλους να είμαστε όσο απειλητικοί είναι και αυτοί, αλλά με τον δικό μας τρόπο. Να το δημιουργούμε κόστος, όχι στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό κόστος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Νικηταρέ, ευχαριστούμε πολύ για όλη την ανάλυση που είχαμε σήμερα μαζί σας. Καλή σας συνέχεια. Και εγώ, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε και αλλάζουμε θέμα, την πραγματική διάσταση των γεγονότων σε σχέση με το επίμαχο μνημόνιο συναντήληψης που επιδόθηκε πρόσφατα στον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου από προσκύμενα στον Παγκυπριατρικό Σύλλογο Πρόσωπα με στόχο την γεφύρωση των διαφορών των δύο πλευρών, δίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο οίκος Ντελόιτ. Ο οίκος αναφέρει πως όλοι γνώριζαν για το μνημόνιο συναντήληψης. Φως στην υπόθεση ύπαρξης ή όχι μνημονίου συναντήληψης μεταξύ ΠΙΣ και ΟΕΗ, δίνει ο οίκος Ντελόιτ. Ο διεθνής οίκος εκπρόσωπος της οποίας, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, ήταν ο μεσολαβητής στην όλη προσπάθεια με ανακοίνωσή της, αποκατέστησε χθες την αλήθεια εκφράζοντας παράλληλα λύπη για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν κατέληξε σε κάποια συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Υγείας, του ΟΑΕ και του Παγκυπριατρικού Συλλόγου. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος Ντελόιτ ξεκαθαρίζει πως εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων μερών ήταν ενήμεροι για όλα τα στάδια της διαδικασίας, διαψεύδοντας έτσι τους χειρισμούς κάποιων εκ των ηγετικών στελεχών του ΠΙΣ, οι οποίοι δήλωναν άγνοια για την ύπαρξη του μνημονίου συναντήληψης, αλλά και για την προσπάθεια που είχε καταβληθεί. Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πλέον αποκαθίσταται πλήρως η αλήθεια. Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει πλέον να κινηθεί νομικά κατά των ηγετικών στελεχών του ΠΙΣ, το οποίο επιχείρησε να διαψεύσουν την ύπαρξη του μνημονίου συναντήληψης και έκανα λόγο για fake news εκ μέρους του Υπουργού. Με την ηγεσία του Παγκυπριατρικού Συλλόγου συναντήθηκε σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για το ΓΕΣΥ. Στην ατζέντα ήταν η μελέτη των κανονισμών που αφορούν στον τρόπο συμμετοχής των ειδικών και προσωπικών γιατρών στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ανδρέας Παπακοσταντίνου, απειρωτής διευθυντής του ΟΑΗ. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από την σημερινή συνάντηση που είχατε? Έλεγα ότι ναι, υπήρχε ένα αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε πριν να το αναφέρουμε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε καθαρά στην επεξεργασία και συζήτηση του κανονισμού για τον προσωπικό γιατρό. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και θα ακολουθήσει και μία δεύτερη συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα για να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν τον κανονισμό για τους ειδικούς γιατρούς. Οπότε είναι συγκεκριμένα τα θέματα που έχουν συζητηθεί και σε αυτήν τη συζήτηση υπήρξε πρόοδος, υπήρχαν συγκλίσεις σε κάποια θέματα, υπήρξαν και διαφωνίες. Αυτές οι διαφωνίες θα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Υγείας αύριο, ώστε η Επιτροπή Υγείας να αποφασίσει κατά πόσον θα στείλει το θέμα στην Ολομέλεια για ψήφιση. Όμως υπάρχει έτσι ένα θετικό κλίμα από την σημερινή συνάντηση, να φανταστούμε. Υπήρξε ένα επικοδομητικό κλίμα, μια καλή συνεργασία θα έλεγα, ανταλλαχθήκαν κάποιες απόψεις. Πρέπει να σημειώσω ότι έγιναν και κάποιες, ο οργανισμός έχει αποδεχθεί να γίνουν και κάποιες αλλαγές, όχι επί της ουσίας, αλλά που θα βοηθούσαν και θα αφορούσαν εισηγήσεις που είχε καταθέσει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Από την άλλη, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από τον οργανισμό στην ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ώστε κάποιες ανησυχίες να έχουν απαντηθεί, οπότε δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή του κανονισμού. Παραμένουν όμως κάποιες διαφωνίες στο συγκεκριμένο κανονισμό και κυρίως αυτές οι διαφωνίες επικεντρώνονται στην ευελιξία που δίνει ο κανονισμός, ώστε κάποιες αλλαγές να γίνονται με αποφάσεις ή με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας κυρίως, σε αντίθεση με τις απόψεις του Παγκυπριατρικού Συλλόγου που προτιμούν οι οποιασδήποτε αλλαγές να παραπέμπονται στη Βουλή. Η θέση του οργανισμού είναι ότι το σύστημα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών μας και πρέπει να υπάρχει ευελιξία, κάποιες αποφάσεις να παίρνονται έγκαιρα και γρήγορα αντί να πηγαίνουν στη Βουλή. Στη Βουλή πρέπει να πηγαίνουν θέματα ουσιαστικά. Είναι όλα σημαντικά, αλλά αντιλαμβάνεστε υπάρχει μια ιεραρχία στη σημαντικότητα κάποιων θεμάτων. Αυτά οπωσδήποτε τα πιο σημαντικά πρέπει να παραπέμπονται στη Βουλή. Αυτό προβλέπει και ο νόμος. Όμως ο νόμος προβλέπει ότι κάποια άλλα πρέπει να μείνουν σε επίπεδο Υπουργού, ώστε να υπάρχει ευελιξία και τα θέματα να λύγονται έγκαιρα και γρήγορα, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών μας.
Η επόμενη συνάντηση σας, κύριε Παπακοσταντίνου, πότε αναμένετε? Τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί ο κανονισμός για τους ειδικούς γιατρούς. Μάλιστα. Ενώ να πούμε ότι αρχίζει από αύριο η ενημέρωση του κοινού για το ΓΕΣΥ. Αρχίζει από αύριο η ενημέρωση του κοινού, θα αξιοποιηθούν όλα τα μέσα και θα προσπαθήσουμε να ενημερωθεί ο κόσμος όσον αφορά το Γενικό Σύστημα Υγείας, τι είναι αυτό το Γενικό Σύστημα Υγείας, τι ωφέλη θα έχει, αλλά και φυσικά και τι υποχρεώσεις θα έχουμε εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί μέχρι τις 8 το βράδυ καθημερινώς δωρεάν τηλεφωνικό κέντρο, το 17.000, όπου ο καθένας, είτε αυτός είναι δικαιούχος, είτε θα είναι εισφρέας, είτε είναι επάρχος, ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί εκεί για να λύσει τις οποιασδήποτε απορίες του. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Παπακοσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε. Μαθητής ηλικίας 18 χρονών φέρεται να επιτέθηκε χθες το μεσημέρι σε 17χρονο μαθητή και σε δύο καθηγητές στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Οι δύο μαθητές φέρονται να τσακώθηκαν και ο δεύτερος ζήτησε βοήθεια από καθηγητή. Ο καθηγητής μπήκε στη μέση για να χωρίσει τους δύο μαθητές, με αποτέλεσμα ο 18χρονος φερόμενος ως δράστης να του επιτεθεί. Δεύτερος καθηγητής, που επίσης επενέβη για να σταματήσει τον καυγά, έγινε στόχος επίθεσης από τον 18χρονο. Ο 17χρονος μαθητής διακομίστηκε στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το εν λόγω περιστατικό στο σχολείο της Λάρνακας, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΛΤΕΚ και ΟΕΛΜΕΚ πραγματοποίησαν σήμερα μονόριστας εργασίας για την πέμπτη περίοδο. Υπαρκτό το πρόβλημα, αναφέρει ΟΛΤΕΚ, εστιάζει στην πρόληψη και καλεί το Υπουργείο να αναλάβει δράση. Η ΟΕΛΜΕΚ από την πλευρά της βλέπει το περιστατικό ως μεμονωμένο, ενώ συμφωνεί στο θέμα της πρόληψης. Το Υπουργείο, δια του Διευθυντή Τεχνικής ΜΕΙΣ Εκπαίδευσης Ηλία Μαρκάτζη, αναφέρει ότι κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να λύσει από μόνο του το πρόβλημα της παραβατικότητας. Ενώ οι γονείς ανησυχούν και θέτουν ως επιτακτική ανάγκη τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Το περιστατικό βίας σε κάποιο από τα σχολεία μας. Γι' αυτό και λάβαμε και την απόφαση μαζί με την ΟΕΛΜΕΚ να προβούμε σε αυτήν την μονόρη στάση απεργίας σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές, έτσι ώστε να αφενός να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους εντός εισαγωγικών που μπορούν να κάνουν κάτι ή που πρέπει να κάνουν κάτι, διότι αυτό το θέμα πρέπει να βρει μια λύση, πρέπει να αμβληθεί. Το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να λυθεί ολοκληρωτικά. Τα προβλήματα ξεκινούν, είναι κυρίως κοινωνικά, δεν μπορούμε σίγουρα ξαφνικά τα διορθώσουμε, δουλέψουμε και προληπτικά. Και προληπτικά από πιο μικρές ηλικίες. Όταν ο μαθητής έχει έρθει στα 16 του, στο Λύκειο και στην Τεχνική Σχολή, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να διορθώσεις πράγματα. Το σημερινό περιστατικό, όπως και το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, είναι αυστηρά μεμονωμένα. Πρέπει να δουλέψουμε στον τομέα της πρόληψης. Ο στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση στο πλαίσιο του δυνατού τέτοιων κρουσμάτων παραβατικότητας, γιατί αυτό το θεωρούμε ότι είναι η απαραίτητη συνθήκη για να υπάρξει εμπέδωση κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα στα σχολεία. Το περιστατικό είναι ένα περιστατικό που πρέπει να μας προβληματίσει. Όταν λέμε να μας προβληματίσει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε τον φταίχτη και αυτόν που τάχα δεν έκαμε τίποτε για αυτόν το περιστατικό. Θεωρώ ότι το πρόβλημα της παραβατικής συμπεριφοράς και της βίας που μπορεί να δούμε μεταξύ της νεολαίας και όχι μόνο στην κοινωνία μας είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λύσει κανέναν υπουργείο μόνο του και κανένας άνθρωπος από μόνος του. Πρέπει να κάτσουμε μαζί, να βρούμε λύσεις, να βρούμε μέτρα, τα οποία δεν πρόκειται να επιλύσουν 100% το πρόβλημα, αλλά θα το περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας ανησυχά ιδιαίτερα, καθώς είναι πρωτοφανές μέσα σε ένα σχολικό χώρο να χτυπηθούν τρία άτομα, αλλά και εκτός σχολικού χώρου να χτυπηθεί άλλον άτομο από μαθητή. Άρα αυτό το γεγονός μας ανησυχεί ιδιαίτερα και επεκτείνοντας περισσότερο τη σκέψη μας, εμείς επαναφέρουμε και λέμε ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας με μέτρα τα οποία, όπως εμείς βλέπουμε, για να βοηθηθεί η κατάσταση είναι
να αυξηθεί ο αριθμός των ΣΕΑ στα σχολεία και να μειωθεί ταυτόχρονα ο αριθμός των μαθητών που τους αναγωγεί, να τοποθετηθούν ψυχολόγοι αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί στις σχολικές μονάδες για να μπορέσουν να δουλέψουν με τους μαθητές που πιθανόν να παρουσιάζουν συμπεριφορές οι οποίες δεν μας βοηθούν. Και από εκεί και πέρα να τοποθετηθούν οι φρουροί ασφαλείας στα σχολεία από το πρωί μέχρι το μεσημέρι για να υπάρχει και μια σχετική ασφάλεια στην αυλή και όλοι μαζί να σχεδιάσουμε τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία πρέπει να. Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας. Συνεδρίασε σήμερα Επιτροπή Παιδείας για το σοβαρό πρόβλημα των ναρκωτικών στα σχολεία. Ο Μάριος Καμενέδης έχει όλο το ρεπορτάζ. Μάριε. Σε ακρίβως, Χριστίνα, κύριε και κύριοι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών στα σχολεία αλλά και εκδήλωσης επιβλαβών συμπεριφορών από νέους. Αλλά δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για το μέγεθος του προβλήματος, τόνισαν βουλευτές στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής σήμερα το πρωί, οι οποίοι εξέφρασαν την οργή τους για την έλλειψη συντονισμών ανάμεσα στους διάφορους φορείς του Δημοσίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Χατζηγιάννης, δήλωσε ότι απέτυχε η σημερινή στρατηγική. Χρειαζόμαστε, είπε, βοήθεια. Χρειάζονται βοήθεια τα παιδιά, οι γονείς και τα σχολεία. Απαιτείται σωστή ενημέρωση τι είναι μαργουάνα, τι είναι σκληρά ναρκωτικά, ποια είναι η άλλη κίνδυνη. Δεν αποδίδει η μονόπλευρη αστυνόμευση και η δίωξη, η οποία είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Και μάλιστα έκανα αναφορά και το σημαντικό είναι το 2017-18 εφαρμόστηκαν προγράμματα σε 33 γυμνάσια και λύκεια παγκύπρια για θέμα και για να εξηγήσουν στους μαθητές μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα ναρκωτικά, με το αλκοόλ, με το τζόκο αλλά και το διαδίκτυο. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρη, σε ευχαριστούμε. Σε επαόριστον απεργία θα κατέλθουν από την Δευτέρα 4 Μαρτίου οδηγοί που εργάζονται στην εταιρεία λεωφορείων Λάρνακας Ζήνων, εάν δεν καταβληθούν οι μισθοί τους μέχρι την Παρασκευή 1η του μηνός. Πάμε στην Μαρίσα Αβράμου, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μαρίσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Όντως, σε γραφή ανακοίνωση των συντεχνιών αναφέρεται ότι η εταιρεία λεωφορείων Λάρνακας Ζήνων δεν προτίθεται να καταβάλει έγκαιρα το μισθό των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο τέλος κάθε μήνα το μισθό των εργαζομένων. Προστίθεται ότι οι εργαζομένοι στη συγκεκριμένη εταιρεία επιδεικνύουν τεράστια υπομονή και κατανόηση για τα προβλήματα με τον στόλο, τα πολλαπλά μηχανικά προβλήματα και την εργασία που κάνουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και αυτό που αναμένουν από τον εργοδότη τους είναι να τους πληρώνει έγκαιρα το μισθό τους και να συμπεριφέρεται με κατανόηση στα όσα αναφέρουν σχετικά με το στόλο λεωφορείων που διαθέτει. Έτσι, Χριστίνα, θα κατέλθουν σε επαόριστο απεργία τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, εάν μέχρι την 1η του μήνα δεν καταβληθούν οι μισθοί τους. Μάλιστα, Μάρη, σας ευχαριστούμε. Στην εκτίμηση ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες, καταλήγει εκ νέου σήμερα η Κομισιόν κατά δημοσίευση του χειμερινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο Αντιπρόεδρος Βάλτης Ντομπρόβισκ, ο Επίτροπος Μοσκοβισή και η Επίτροπος Τάισεν. Η ειδική παράγραφος για την Κύπρο αναφέρει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες. Ένα πολύ ψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβαρύνει το χρηματοπιστωτικό τομέα και η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ιδιωτικών, δημόσιων και εξωτερικών χρεών βαρύνει την οικονομία σε ένα πλαίσιο που η ενεργία εξακολουθεί να είναι σχετικά ψηλή, αν και μειώνεται και η δυνητική ανάπτυξη είναι ασθενής. Προβλέπει ωστόσο ότι στο μέλλον το υψηλό δημόσιο χρέος αναμένεται να σημειώσει πτωτική πορεία λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος επιταχύνθηκε η δυναμική των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο μέτωπο των μέτρων αντιμετώπισης των τριτών σημείων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού που προειδοποιεί η Κομισιόν. Η
Διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε στο Μακάρι νοσοκομείο για απώλεια φακέλου ασθενού, σύμφωνα με την απόφαση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Ασθενής υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο ότι το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στον ιατρικό της φάκελο δεν ικανοποιήθηκε από το νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, επειδή ο φάκελος δεν μπόρεσε να εντοπιστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Μετά από διερεύνηση της υπόθεσης και την ανακοίνωση της εκ πρώτης όψεως παραβίασης του κανονισμού στις 30/7/2018, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στο νοσοκομείο Μακάριος για απώλεια φακέλου ασθενούς. Για μετριασμό της ποινής λήφθηκαν υπόψη τα γεγονότα του παραπώνου, τα μέτρα που λήφθηκαν από το νοσοκομείο για βελτίωση των μέτρων προστασίας δεδομένων των ιατρικών φακέλων των ασθενών, το γεγονός ότι υπήρξαν προγενέστερες αποφάσεις για απώλεια φακέλου, καθώς και το ευαίσθητο των δεδομένων που παρήχε ο φάκελος. Η εισρωή νερού στα φράγματα φέτος αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία 30 χρόνια, δήλωσε ο πρώτος τεχνικός μηχανικός στο τμήμα αναπτύξεως υδάτων Φέδρος Ρουσής. Γενικά, η εισρωή του τελευταίου 24ωρου πρόσωσε συνεχίζεται ικανοποιητική με 2,1 εκατομμύρια σε όλα τα φράγματα. Συνεχίζονται οι ικανοποιητικές εισρωές. Το 24ωρο 2,1 εκατομμύρια κυβικά σε όλα τα φράγματα. Η ποσότητα αυτή ανεβάζει τα ποσοκοπληρότητα στο 73,4% με 213,4 εκατομμύρια και κοντεύουμε να τελειώσουμε αυτό το μήνα το Φλεβάρι με ένα νέο ρεκόρ όσον αφορά τις ροές Φλεβάρι, 48,8 εκατομμύρια σήμερα. Προηγούμενη καλύτερη ήταν το 2015 με 44,5. Υπολείπονται ακόμα 6,6 εκατομμύρια όσον αφορά για να καλύψουμε και την καλύτερη ποσότητα χρονιά εισρωής νερού. Σήμερα έχουμε 185,2 εκατομμύρια φετινή μέχρι στιγμή. Η καλύτερη ήταν το 12 με 191,8 εντός των επόμενων ημερών, περίπου 3-4 ημέρες. Θα έχουμε την καλύτερη εισρωή όσον αφορά την χρονιά εισρωή στα φράγματα. Είναι η καλύτερη εισρωή που είχαμε ποτέ φέτος. Θα γίνει σε λίγες μέρες, όπως έχω πει, η καλύτερη εισρωή η χρονιά. Είχαμε ρεκόρ εισρωή σε ένα 24ωρο φέτος. Είχαμε εισρωή ρεκόρ μηνιαία όλων των εποχών φέτος. Και γενικά ό,τι έχει να κάνει τις εισρωές φέτος είναι ρεκόρ. Όλες οι εισρωές που είχαμε φέτος, είτε μηνιές, είτε 24ωρουβα, είτε χρονιές. Δεν έχουμε ξαναπάρει τέτοιες εισρωές. Τώρα όσον αφορά τα αποθέματα στα φράγματα, η χρονιά εφετινή είναι μία από τις καλύτερες, δεν είναι το παρόν η καλύτερη. Οι καλύτερες ήταν το 4 και το 8 που είχα γεμίσει σχεδόν όλα τα πράγματα. Τώρα βρισκόμαστε στο 73,4%. Έχουν ακόμα αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες ακόμη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να έχουμε σημαντικές εισρωές. Αυξάνονται καθημερινά τα ποσοστά. Θα φτάσουμε και το 80, ίσως και το 85%. Όλα θα εξαρτηθούν βέβαια από τις επόμενες βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Σε 25 ανέρχεται μέχρι το αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Ραμσής του Καΐρου, όταν αμαξοστοιχεία έπεσε πάνω σε μεταλλικές βάρες σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά. Έχουμε εδώ το τρένο λοιπόν, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες που σηματοδοτούν το τέλος των γραμμών μέσα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Καΐρου. Ακολούθησε έκρηξη όπως βλέπουμε, πολλά από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες. 25 νεκροί, περισσότεροι από 40 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, από ευθυξία παραιτήθηκε πριν από λίγο ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας. Διενδικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σήμερα το πρωί από δυνάμεις του Πακιστάν, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Το Πακιστάν λέει ότι τα ινδικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο του στο Κασμίρ και μπλοκάρει όλες τις πτήσεις επάνω από την επικράτειά του, με την ένταση ανάμεσα στις χώρες να κλιμακώνεται.
Δύο μαχητικά αεροσκάφη της Ινδίας που είχαν παραβιάσει τον εν αέριο χώρο του πάνω από το Κασμίρ ανακοίνωσε ότι κατέριψε το Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι κρατάει δύο πιλότους εχμαλώτους. Indian Air Force και δύο jahaz ek bar phir line of control ki khilaf verzi karke Pakistan ki hudood mein dakhil hue. Η Ινδία από την πλευρά της παραδέχεται ότι έχασε μόνο ένα αεροσκάφος και ότι κατέριψε ένα πακιστανικό. One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Σε μια ακόμη ένδειξη της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, το Πακιστάν έκλεισε τον εναέριο χώρο του μέχρι νεοτέρας. Στην Ινδία ανεστάλησαν οι πτήσεις σε τουλάχιστον 6 αεροδρόμια. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν απίφθινε έκκληση στην Ινδική κυβέρνηση για διάλογο. Το χατιάρ άπκε πάσε και χαμάρε πάσε. Κιά χαμ μισκαλκουλέσιν αφόρτ καρσακτε. क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है. Είχαν προηγηθεί ολονύχτιες μάχες των δύο πλευρών στη γραμμή ελέγχου που χωρίζει το Πακιστανικό από τον Ινδικό τομέα του Κασμίρ. Οι δύο χώρες πολέμησαν για τον έλεγχο του Κασμίρ το 1971. Οι ήδη τεταμένες σχέσεις τους οξύνθηκαν περαιτέρω μετά την επίθεση αυτοκτονίας στις 14 Φεβρουαρίου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 40 στελεχών των Ινδικών Σωμάτων Ασφαλείας. Υπό το ανήσυχο βλέμμα της παγκόσμιας πολιτικής κίνησης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε σήμερα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στο Βιετνάμ. Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξαν εγκομιαστικά σχόλια μπροστά στις κάμερες στη συνάντησή τους σε ξενοδοχείο του Ανόη στο Βιετνάμ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως ο Κιμ είναι ένας σπουδαίος ηγέτης για τη χώρα του και τόνισε ότι η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν πετυχημένη, αλλά αυτή θα αποτελέσει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν από την πλευρά του δήλωσε ευχαριστημένος για την πραγματοποίηση δεύτερης συνάντησης, καθώς όπως είπε χρειάστηκε να υπερβούν πολλά εμπόδια οι δύο ηγέτες για να φτάσουν σε αυτό το δεύτερο τετ-α-τετ. Τόνισε τέλος πως ελπίζει σε μια πετυχημένη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την κατηγορία της Μόσχας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, αντέκρουσε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων στη Βενεζουέλα, Έντιον Έιμπραμς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα υιοθετήσει ψήφισμα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα. Την ελπίδα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα υιοθετήσει ψήφισμα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα, εξέφρασε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων, Έλιοντ Έιμπραμς. Παράλληλα, αντέκρουσε την κατηγορία της Μόσχας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Ζητάμε και από τους άλλους να συνδράμουν στην επιβολή κυρώσεων σε όσους σχετίζονται με τη βία του τελευταίου Σαββατοκύριακου και οι οποίοι στηρίζουν τη διαφθορά του καθεστώτος Μαδούρο. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Βενεζουέλα όπως δεκάδες χώρες έχουν κάνει μέχρι τώρα. Μεταξύ άλλων, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ προανήγγειλε την επιβολή επιπλέον κυρώσεων της Ουάσιγκτον εναντίον του Καράκας αυτή την εβδομάδα. Αυτό ήταν το τελευταίο κεφάλαιο του συγκεκριμένου πραξικοπήματος. Διαβάστε όμως τα χείλη μου. Απέτυχε. Ζητάμε από αυτούς που μέχρι τώρα διαφωνούσαμε, με σεβασμό πάντα, να συμφωνήσουν και να υπογράψουν το ψήφισμα. Τι ζητάμε? Να καταδικαστεί η απειλή της χρήσης βίας κατά των πολιτών. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό, πάντως δήλωσε από την Μπογκοτά της Κολομβίας ότι θα επιστρέψει στο Καράκας, παρά το γεγονός ότι κινδυνεύει να συλληφθεί επειδή παραβίασε τη δικαστική απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η ατμόσφαιρα μπροστά στο κτίριο της Βουλής των Τυράννων παρέμενε ως το βράδυ της Τρίτης τεταμένη, ενώ στο εσωτερικό οι βουλευτές συνέχισαν την συνεδρίαση. Η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο. Νέο κύμα ταραχών στα Τύρανα. Η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να εισβάλλουν στη Βουλή. Αιτία η ευνηδιαστική απόφαση για την επανάληψη της συνεδρίασης του σώματος που είχε αναβληθεί την προηγούμενη Πέμπτη λόγω της τεταμένης ατμόσφαιρας.
Χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αντιπολίτευσης και περικύκλωσαν το κτίριο, το οποίο φρουρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν αρχικά να εμποδίσουν τους βουλευτές της κυβέρνησης να εισέλθουν στη Βουλή και στη συνέχεια επιχείρησαν να σπάσουν τον κλειό. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης θεωρούν τη Βουλή παράνομη και ζητούν την παρέτηση Ράμα. Ο Πρωθυπουργός απουσίαζε και συμμετείχε σε κομματική εκδήλωση στην πόλη Λούσνια. Δεκτικοί δείχνουν οι Ευρωπαίοι στην παράταση της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο οι βουλευτές προσπαθούν να αποφασίσουν την Brexit θέλουν. Την ώρα που στο Ηνωμένο Βασίλειο οι βουλευτές προσπαθούν να αποφασίσουν τι Brexit θέλουν, οι Ευρωπαίοι δείχνουν δεκτική υπό προϋποθέσεις στο να πάει η Βρετανική αποχώρηση για μετά τις 29 Μαρτίου. Όπως όμως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, όσο θετικά και αν διάκειται οι Ευρωπαίοι σε ένα αίτημα παράτασης, θα πρέπει αυτό να στηριχθεί επαρκώς. Η σύμπτωση των απόψεών μας είναι απόλυτη. Η συμφωνία αποχώρησης δεν είναι επαναδιαπραγματεύσιμη. Αν οι Βρετανοί χρειάζονται παραπάνω χρόνο, μπορούμε να κοιτάξουμε ένα αίτημα παράτασης, αν αυτό δικαιολογείται με μια νέα επιλογή των Βρετανών. Όμως δεν μπορούμε σε κάθε περίπτωση να αποδεχθούμε μια παράταση χωρίς μια ξεκάθαρη προοπτική ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Γάλλο πρόεδρο κινήθηκε η Γερμανίδα Καγκελάριος, αν και υπήρξε λιγότερο αυστηρή. Η συμφωνία είναι σε ισχύ. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται περισσότερο χρόνο, δεν θα πούμε όχι. Όμως φυσικά εξετάζουμε μια λύση που θα είναι συντονισμένη. Μια συντονισμένη βρετανική αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λυπεί το γεγονός, όμως είναι η πραγματικότητα και πρέπει να βρούμε μια καλή λύση. Μια παράταση χωρίς προοπτική απλά και μόνο για να αγοραστεί χρόνος δεν θα γίνει δεκτή, προειδοποίησε από την πλευρά του μιλώντας ενώπιον του Κοινοβουλίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είμαστε διατεθειμένοι ως κυβέρνηση να τροποποιήσουμε την πολιτική δήλωση ώστε να την καταστήσουμε περισσότερο φιλόδοξη αν το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάξει τις κόκκινες γραμμές του στη διαπραγμάτευση. Καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 29ης Μαρτίου απέχει ακριβώς ένα μήνα, τα περιθώρια για το Λονδίνο στενεύουν. Οι επιλογές των βουλευτών κατά τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό είναι τρεις. Brexit με τη συμφωνία της Τερέζα Μέι, Brexit χωρίς συμφωνία ή αίτημα παράτασης. Πίσω στα δικά μας, ο οργανισμός Junior Achievement Κύπρου διοργάνωσε διάσκεψη τύπου αφιερωμένη στα 100 χρόνια νεανικής επιχειρηματικότητας, όπου παρουσίασε το πρόγραμμα δράσεών του κατά το 18-19. Στα 100 χρόνια νεανικής επιχειρηματικότητας ήταν αφιερωμένη διάσκεψη τύπου που οργανώσε ο οργανισμός Junior Achievement Κύπρου για να παρουσιάσει το πρόγραμμα δράσεών του για το έτος 2018-2019. Η διάσκεψη τύπου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ΣΥΤΑ στη Λευκοσία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των προγραμμάτων του οργανισμού, μαθητική επιχείρηση, εξοδεύοντας έξυπνα και μερίδα καινοτομίας, το οποίο διοργανώνονται συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στην παρουσίασή της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Οργανισμού, κ. Αντιγόνη Κομωδίκη, ανέφερε ότι φέτος είναι η έκτη χρονιά που εφαρμόζεται στη μέση εκπαίδευση το πρόγραμμα Μαθητική Επιχείρηση και ότι μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα συμμετέχουν 31 σχολεία, 70 καθηγητές και πάνω από 770 μαθητές. Η νικήτρια ομάδα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την Επιχείρηση της Χρονιάς, που φέτος θα λάβει χώρα στη Λίλη της Γαλλίας τον Ιούλιο του 2019. Στον σύντομο χαιρετισμό της εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δ. Κώστα Χαμπιαούρη, η επιθεωρήτρια μέσης γενικής εκπαίδευσης, κ. Μέρη Σεργίου, τονίσε την ανάγκη για περαιτέρω εφαρμογή των αξιόλογων προγραμμάτων του οργανισμού σε όλες τις βαθμίσεις εκπαίδευσης. Στη διάσκεψη τύπου παρουσίασαν τις δράσεις τους ο καθηγητής μέσης γενικής εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ Δεσπότης, και οι μαθήτριες του Λυκείου Κύκου Β, Φρυδερίκη Δαμιανού και Μαριάννα Γεωργιάδου. Στην δημοσιογραφική διάσκεψη παρευρέθηκαν επιλότρια κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Κλέλια Βασιλείου, ο επικεφαλής επιστήμονας του Συμβουλίου Έρευνας και Γενοτομίας κ. Κυριάκος Κόκκινος, η Γενική Διευθύντρα του Ιδρύματος Διαβίου Μάθησης κ. Ανδρούλα Παπαναστασίου, αξιωματούχη του κράτους, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί μας ο Πολύς Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα και σε ακούμε.
Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Κάπιτα. Να αναφέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη ο τελευταίος αγώνας κυπέλλου για σήμερα. Ο Απόλλωνας προηγείται με 5-1 της Καρδιώτης Αρτογάτη Ζή. Και εδώ ουσιαστικά καθάρισε με το εισιτήριο της πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι. Έβαλε και αρκετές ρεζέρβες στους χρόνους αποστής αυτό το παιχνίδι. Έβαλε γκολ 2 ο Περέιρα, ο Φασίλτο Περέιρα, ένα ο Καραγιόν, ένα ο Φαουμπάλα. Και πριν από λίγο ο Παπαμιχαήλ έγραψε το 5-1. Σε πολύ λίγο ολοκληρώνεται αυτό το παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα ο Αποέλ με την ΑΕΚ έφεραν ισοπαλία 1-1 στο ΓΑΣΥΠΗ και τα δύο γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με πέναλτι του Ζαχή του Αποέλ και ισοφάρισε με τον Σάστρε, τον Ισπανό. Είναι το πρώτο γκολ του Σάστρε με την ομάδα της ΑΕΚ. Θεωρητικά η ΑΕΚ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ενός του επαναληπτικού στο γήπεδο της σε μερικές ημέρες. Η ΑΕΛ σφράγγισε με νίκη 3-2 το εισιτήριο για τους 4. Νίκησε, είπαμε, 3-2 το νικητήριο γκολ ο Λαφράν, ενώ έβαλε το πρώτο γκολ με τα γαλαζοκίτρινα ο Σλοβάκος κεντρικός επιθετικός ο Ιβάν Σράντς. Στο άλλο παιχνίδι είχαμε πρόκριση της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου με ισοπαλία 1-1. Βασικά η ομάδα του ΦΑΛΚ πέρασε με τα εκτός έδρας τέρματα, αφού στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν φέρει ισοπαλία 2-2 στο Παφιακό. Ο πρόεδρος της Ένωσης, ο Τσόκος, ο Γιώργος Τσόκος, έκανε ανάσκηση και λίγο πολύ προανήγγειλε ότι βλέπει ότι η ομάδα του θα πέσει στα ημιτελικά με κάποια ομάδα της Λεμεσού, τον Απόλλωνα ή την ΑΕΛ. Αφού είπαμε για προκρίσεις και τυπικά, ο Απόλλωνας μετά το 5-1, που ίσως να είναι και το τελικό αποτέλεσμα, έχει εξασφαλίσει επίσης το εισιτήριο. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα της επικαιρότητας. Χριστίνα. Μάλιστα, πολύ σε ευχαριστούμε. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου και τις τιμές των ξένων νομισμάτων. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Κλείσουμε να δούμε τι προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Το βράδυ καιρός είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, κυρίως από μέσες νεφώσεις και δεν αποκλείεται τοπικά να πέσουν ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει σε 9 βαθμούς ιστορικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθήστε το δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.